όλων τα έτη πολλά και ευλογημένα. Τι διδάγματα παίρνει κανείς, αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί που συμμετέχετε μέσα από το διαδίκτυο, τι διδάγματα μπορεί να πάρει κανείς αν πρόσεξε σήμερα την Ευαγγελική περικοπή του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου που αναγνώστηκε. Είναι το Ευαγγέλιο της Χαναναίας. Αυτό που είναι και ένα από τα 7 Ευαγγέλια που διαβάζεται στο μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Η Χαναναία, η δωρολάτρισσα, έμαθε ότι ο Κύριος μας, ο Βασιλεύς και Θεός μας, περνούσε από τα μέρη της παραλίου Τύρου και Σιδώνος, έξω από την Παλαιστίνη. Είχε ακούσει για τα θαύματά του, τη διδασκαλία για τη Βασιλεία των Ουρανών, τις ευεργεσίες του και έτρεξε. Έτρεξε με βέβαιη πίστη στην καρδιά, όχι για την ίδια, για την κόρη της. Είχε τον πόνο μέσα στην καρδιά της, μέσα στο νου της, μέσα στο όλο της είναι, όπως έχουν σήμερα και πάντοτε, αλλά και σήμερα ιδιαιτέρως πολλοί αδελφοί μας που έχουν δικούς τους ανθρώπους νοσηλευωμένους σε θαλάμους, σε εντατικές, στα σπίτια τους. Είναι φορτισμένοι με την έννοια, με τον πόνο. Έτσι και εκείνη έτρεξε να παρακαλέσει τον Κύριο για την κόρη της. Είχε τρέξει σε γιατρούς, σε φάρμακα. Τίποτα δεν γινόταν. Έτρεξε κοντά στον Κύριο που συνοδευόταν από πλήθος και φώναζε, «Κύριε, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών», μας θυμίζει την ευχή. Φώναζε. Ο Κύριος μας δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Οι μαθητές του είπαν, «Κάνε κάτι. Αν δεν ενδιαφερθείς, τουλάχιστον απόλυσέ την, διώξτηνε». Φωνάζει και φέρνει ταλαιπωρία. Και εκείνος είπε, «Εγώ δεν ήρθα στη γη παρά μονάχα για τα πλανεμένα πρόβατα του Ισραήλ, του εκλεκτού λαού δηλαδή». Μια παιδαγωγική απάντηση του Κυρίου μας. Ποιος? Αυτός που άφησε την ουράνια δόξα, που ντύθηκε την ανθρώπινη σάρκα και φύση, που υπέστη από τις πρώτης στιγμής της γεννήσεώς του στη γη ταλαιπωρίες, εξορίες, διωγμούς, δυσκολίες. Αυτός που για το χατήρι του κάθε ανθρώπου, αφού πάντα θέλει σωθήνε, φαινόταν αδιάφορος. Σκληρή φαινομενικά η απάντηση. «Δεν με νοιάζει. Εγώ ήρθα μόνον για τα απολωλώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ». Και στη συνέχεια ακόμη πιο σκληρότερη απάντηση. Αφού εκείνη φώναζε, η Χαναναία, εκλιπαρούσε, ζητούσε, χτυπούσε την πόρτα. Εκείνος της είπε, «Μα είναι δυνατόν να πάρει κανείς το ψωμί που τρώνε τα παιδιά του και να το πετάξει στα σκυλιά, στα σκυλάκια?» «Σκύλα», την είπε, «σκυλάκι», την είπε. Και εκείνη όμως, για να έχει το ταπεινό φρόνημα, δεν παρεξηγήθηκε. Για να μας λέγανε εμάς κάτι και δικοί μας άνθρωποι ακόμα, και για το καλό μας ακόμα,
τι θα γινόμασταν? Θα υπομέναμε? Οι Άγιοι άνθρωποι υπομένουν. Οι σύγχρονοι Άγιοι μας, οι περισσότεροι και οι παλαιότεροι, ήταν κάτω από υπακοή σε γέροντες φαινομενικά σκληρούς. Όμως εδέχθησαν για την αγάπη του Θεού την παιδαγωγία και έκαναν υπομονή. Και η υπομονή έφερνε ταπεινοφροσύνη. Και η ταπεινοφροσύνη δημιουργούσε τέλεια κατάσταση στην ψυχή τους, στην πνευματική τους ζωή. «Ναι, Κύριε», του λέει, «σκύλα είμαι, σκυλάκι είμαι, αφού δεν πιστεύω στον αληθινό Θεό και είμαι μια ειδωλολάτρησα». Αλλά του λέγει και τα σκυλάκια έχουν και αυτά κάποια δικαιώματα προσδοκίας. Προσδοκούν από τα ψίχουλα αυτά που θα πέσουν από τα τραπεζομάντιλα που στρώνουν στα τραπέζια τους οι άνθρωποι, να πέσουν αυτά τα ψίχουλα και να φάνε και από αυτά και αυτά τα σκυλάκια και να χορτάσουν και αυτά. «Ο γίνε σου, μεγάλη σου η πίστη», είπε ο Κύριος. Εθαύμασε την πίστη, την χωρίς δισταγμούς, την με απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Και ένα έτσι, μια σκέψη, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η εξής. Η Χαναναία ειδωλολάτρησα. Προέκρινε όμως τον Χριστό. Άφησε τα είδωλα. Εμείς που είμαστε βαπτισμένοι στην Ορθόδοξη Κολυμβήθρα, στο όνομα της Αγίας Τριάδος, νομίζω ότι είναι φορές, είναι περίοδοι που αντί το Χριστό προκρίνουμε τα είδωλα, τα πάθη του καθενός μας. Μα θέλετε, είναι αυτή η αγάπη προς τον πατέρα, προς τη μητέρα, υπέρεμε, όπως λέει ο Κύριος? Είναι το να δουλεύουμε στα πάθη μας για να δίνουμε ευχαρίστηση στη σάρκα μας? Τι είναι αυτό, αν δεν είναι πρόκριση των ειδώλων έναντι του Χριστού? Αλλά εκείνος, επειδή γνωρίζει την ανθρώπινη φύση, γνωρίζει τη ροπή μας και την αδυναμία μας απέναντι στην αμαρτία, μακροθυμεί και μας περιμένει. Μας περιμένει να ξαναγυρίσουμε. «Κρούετε και ανοιγήσετε», μας λέγει. «Χτυπάτε και θα σας ανοιχθεί». Επιμένετε δηλαδή, όπως επέμενε η Χαναναία. Φώναξε και ξαναφώναξε και παρακάλεσε και έπεσε στα πόδια του Κυρίου. Επέμενε και υπέμεινε. Έμεινε κάτω δηλαδή από αυτή την φαινομενικά αδιάφορη και σκληρή στάση του Κυρίου, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά παιδαγωγία της ίδιας της Χαναναίας, των μαθητών του και διαμέσου των αιώνων παιδαγωγία όλων μας. Και αποκάλυψη της πίστεως που εμφορείτο αυτή η Χαναναία. Μεγάλατα της πίστεως κατορθώματα. Βλέποντας την πίστη της και επαινώντας την πίστη της, της λέει να γίνει όπως θέλεις. Στο Πάτερ ημών λέμε «γεννηθήτω το θέλημά σου, Κύριε». Εδώ ο Κύριος λέει «γεννηθήτω το θέλημά σου, Χαναναία». Να γίνει όπως θέλεις. Και από εκείνης της ώρας, λέει ο Ευαγγελιστής, η κόρη της θεραπεύθηκε. Θεραπεύθηκε από τα φοβερά δαιμόνια, τα οποία αυτά δεν θεραπεύονται, δεν φεύγουν, όπως μας λέγει ο ίδιος ο Θεός, «ημί εν προσευχή και νηστεία». Δεν φεύγουν ούτε με γιατρούς, ούτε με χειρουργία, ούτε με φάρμακα. Φεύγουν πνευματικό το τρόπο, με προσευχή και με νηστεία και με συμμετοχή στα Άγια και Άχραντα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας.
πίστης, το πρώτο πράγμα. Τι είναι πίστης, ρώτησαν οι φοιτητές θεολογικής σχολής τον Άγιο Ιάκωβο όταν ήρθαν με τον πατέρα Γεώργιο τον Ευθυμίο τον Πανεπιστημιακό. Δεν τους είπε τον ορισμό του Αποστόλου Παύλου. Πίστης εστί, ελπιζομένων, υπόστασης πραγμάτων, έλεγχος πραγμάτων, ουβλεπομένων κλπ. Τι τους είπε. Τους είπε τη βεβαιότητα που ζούσε, την εμπειρία του Θεού που είχε. Πίστης είναι, αγαπητά μου παιδιά, να βλέπει ο πατήρ Ιάκωβος και με τα αισθητά του μάτια θείους αγγέλους να υπερίπτανται της Αγίας Τραπέζης κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Αυτή τη βεβαιότητα την είχε και στην ψυχή του και στο σώμα του, αφού με τα αισθητά του μάτια έβλεπε την παρουσία του Θεού, την παρουσία της Παναγίας μας, με την οποία συνομίλησε εδώ στο Ιερό, από την Κόγχη με την Πλατιτέρα, παρουσία και του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ και παρουσία και του Πατρός Κυρίλου, του τότε υποτακτικού του, ο οποίος και μαρτύρησε στη συνέχεια σε εμάς τους μεταγενεστέρους. Αυτό το υπερφυές θαύμα. Αυτή η πίστη του όμως τον έκανε και τον Άγιο Ιάκωβο και το διάδοχό του και όλους τους Αγίους Πατέρες να παραμείνουν ακλόνητοι. Βρήκε και αυτό σκληρότητα όταν ήρθε στο μοναστήρι από λαϊκούς και μοναχούς. Επέμενε, υπέμεινε, ταπεινοφρονούσε. Δεν το βάλε κάτω να παραιτηθεί και να σηκωθεί να φύγει. Αντιθέτως, παραιτήτω και από δικαιώματά του, όπως έκανε απέναντι στον γέροντά του, τον σεβαστό, τον Άγιο Γέροντα Πατέρα Νικόδημο, όταν κάποτε τον ήλεγξε για κάποια εντολή που του είχε δώσει και που είχε ξεχάσει ή που είχε προσπαθήσει να τον δοκιμάσει ο γέροντας και εκείνος παραιτήθηκε από τα δικαιώματά του. Υπέμεινε. Υπέμενε ταπεινά και σιγανά. Το ίδιο έκανε και ο διάδοχός του. Το ίδιο είχε κάνει πριν 500 χρόνια, είναι διαχρονικές αξίες, και ο Όσιος Δαβίδ. Και με αυτή την πίστη την ακλόνητη έβαλε το ρασάκι του πάνω στη θάλασσα και πέρασε τον Εβοϊκό κόλπο και ήρθε εδώ στην Εύβοια όταν ο Βαρκάρης τον περιφρόνησε και δεν θέλησε να τον εξυπηρετήσει. Με αυτή του την πίστη πήγε στη Ρωσία και μετέφερε μέσα σε ένα κούτσουρο ό,τι του προσφέρανε οι Ρώσοι και ο Τσάρος, επειδή θαυματούργησε στην κόρη του Όσιος Δαβίδ και τη θεράπευσε, και του προσφέρανε θησαυρό. Αυτό το θησαυρό το μετέφερε σε ένα κούτσουρο, ρίχνοντάς το εκεί σε ένα ποτάμι της Ρωσίας, με την εντολή να φτάσει εδώ στις Ροβιές, όπως και έγινε. Με αυτή του πίστη χτύπησε στη ρίζα ενός δέντρου δίπλα και ανέβρισε το νερό ποτάμι, άφθονο και ιαματικό, αυτό το λεγόμενο Αγιονέρι, από το οποίο πίνουν και ξεδιψούν και ευχαριστούνται και θεραπεύονται πολλοί αδελφοί μας. Μεγάλα λοιπόν τα της πίστεως κατορθώματα. Με αυτή την πίστη προστρέχουν πολλοί χριστιανοί αδελφοί μας και αιτούνται, αιτείτε και δοθήσετε ημίν, μας λέει, και διαρκείας χρόνος ενεστός, όχι μια φορά, πάντοτε, να επιμένετε, να επιμένουμε, να υπομένουμε, και ο Θεός ό,τι είναι για το συμφέρον μας, αν δεν απαντήσει την πρώτη φορά, έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύρλος, θα απαντήσει τη δεύτερη. Αν δεν απαντήσει τη δεύτερη, την τρίτη θα απαντήσει. Έτσι πολλοί αδελφοί μας έρχονται. Όπως ο Χρήστος και η Στεφανία από εδώ, από τα χωριά της Ιστιαίας. Έπαθε τέτανο ο Χρήστος και ήταν στον Ευαγγελισμό, στην εντατική, καταδικασμένος. Παρακάλεσαν, ζήτησαν μάλιστα και την Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ να πάει. Παρακάλεσαν με πίστη θερμή τον Άγιο.
Και οι γιατροί, ενώ είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά, είπαν ότι η θεραπεία δεν οφείλεται σε τίποτα άλλο παρά σε θαύμα. Θαύμα της πίστεώς τους εκ μέρους του Αγίου Δαβίδ. Η κυρά Βασιλική από τις Γούβες, σύζυγος του Στάθη, μας είπε ότι γύρισαν από την Αθήνα, κουρασμένοι στο χωριό τους, φτιάξανε μια μακαρονάδα, με συγχωρείτε, να φάνε. Στην πρώτη μπουκιά τα μακαρόνια μείνανε στο στέρνο της, να μην μπορεί να πάρει ανάσα, να μην μπορεί να καταπιεί, να πνιγεί. Ετοιμάστηκαν να πάνε στο κέντρο υγείας της Θιέας. Άρχισε να τρέμει ολόκληρη. Δεν μπορώ να προφτάσω. Δεν θα προφτάσω να πάω. Κάτι θέλησε να πάρει από την κρεβατοκάμαρα. Πηγαίνει και εκεί βλέπει την εικόνα του Αγίου Ιακώβου. Την πήρε. Σταύρωσε το σημείο του στέρνου της. Εκεί που πνιγόταν, εκεί που δεν υπήρχε δυνατότητα να πάρει ανάσα, προσπάθησε να καταπιεί με νερό, με τίποτε. Μόλις σταύρωσε με την Αγία εικόνα του Αγίου Ιακώβου, αμέσως κατάπιε, ελευθερώθηκε και ήρθε να ευχαριστήσει τον Άγιο Ιάκωβο. Μεγάλα λοιπόν τα της πίστεως κατορθώματα. Μεγάλη αξία της υπομονής. Ο υπομείνας εις τέλος, ούτω σωθήσετε, μας λέει ο Θεός. Και ασφαλώς και η επιμονή που διδαχθήκαμε από τη Χαναναία και η ταπεινοφροσύνη, η οποία είναι το πρώτο αλλά και το τελευταίο σκαλοπάτι της πνευματικής ζωής των χριστιανών. Αν με ρωτήσετε για την ταπεινοφροσύνη, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, θα σας πω ότι είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Αν με ρωτήσετε για την ταπεινοφροσύνη, θα σας πω ότι είναι το δεύτερο σκαλοπάτι. Αν με ρωτήσετε για την ταπεινοφροσύνη, θα σας πω ότι είναι το τρίτο έως το χιλιοστό και πλέον. Άλλωστε, πολλές φορές το συναντάμε, το διαβάζουμε, το λέμε, το ακούμε. Απεκάλυψε ο Θεός το Μέγα Αντώνιο τις παγίδες που στείνουν αυτά τα καλά παιδιά, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, σε όλους μας. Και αναρωτήθηκε ο Άγιος Αντώνιος, άραγε ποιος θα μπορέσει να διαφύγει από αυτές τις παγίδες. Και η ουράνια φωνή απάντησε, μόνον δια της ταπεινοφροσύνης μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Κάτι από όλα αυτά, ας παρακαλέσουμε την Παναγία μας, τον Άγιο Δαβίδ, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Γέροντα Κύριλλο, να εμφυσίσουν στις ψυχές μας. Να μας βοηθήσουν να κάνουμε, αδελφοί μου, τις σχετικές υπερβάσεις. Γιατί όλοι συναντάμε στη ζωή μας καθημερινώς αυτές τις παγίδες. Είμαστε άνθρωποι, τι περιμένεις παιδί μου, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος πολλές φορές. Χωικοί άνθρωποι είμαστε, τι περιμένεις. Ακριβώς λοιπόν επειδή εμείς είμαστε αδύναμοι και επειδή ο ίδιος ο Θεός είπε «Χωρίς εμού ουδίναστε πίνου δεν», αλλά ο ίδιος είπε «Θαρσείτε». Εγώ ενήγηκα τον κόσμο και εγώ είμαι δίπλα σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Ας μας δώσουν αυτή τη χάρη, αυτό το θάρρος, εν μετανοία, καθημερινή η μετάνοια. Να μπορέσουμε να πορευθούμε ώστε να αρέσουμε στο Θεό και να ακούμε κι εμείς στη ζωή μας το «Η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύου εις ειρήνην σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην άλλη ζωή, κάπου στο φως της ζωής να μας κατατάξει, γιατί αλλιώς, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, καλύτερα να μην είχαμε γεννηθεί». Όμως εμείς προσδοκούμε στο άπειρο έλεος
και στην αμέτρητη αγάπη του Θεού. Και συνεχίζω με τον αγώνα έως ότου έρθει η ώρα που ο Θεός θα καλέσει τον καθένα μας για την αιώνια ζωή, και σε όλους ευχόμεθα να κληρονομήσετε τη Βασιλεία του Θεού. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδια φυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας. Βοήθειά μας η χάρη της Θείας Λειτουργίας των Αγίων μας. Αμήν.